Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως, το λαό εις γλυκή μεταποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα γιάσας τη ακράντος σου επιφανία. Αυτός και την δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, και πείσον αυτό για να έστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνους είναι εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν πόσα τόσε δόξα σαν τη Χριστό. Δόξα τόσε αυμαστό σαν τη δόξα το ενεργούντι διά σου βασινία. Σεβασμιότατε, είδαμε μια καινούργια εκκλησία στην ενορία μας έχει ανοίξει. Παρόλη την κρίση, οι εκκλησίες ανοίγουν. Αυτό οφείλεται στην πίστη των ανθρώπων, στην αγάπη τους για τον Χριστό, για τους Αγίους, ώστε οι περισσότεροι από το υστέρημά τους να προσφέρουν και να συνδράμουν τα έργα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε εδώ τα πάντα κλείνουν στην περιοχή, όμως η εκκλησία στέκεται και αγωνίζεται και κρατάει τους ανθρώπους και τους προσφέρει ευκαιρίες συσπήρωσης σε αυτά τα ερημικά σχεδόν πλέον χωριά με τις διάφορες λατρευτικές τελετές και εκδηλώσεις, και μία τέτοια εκδήλωση ήταν και η σημερινή, το Ναίδριο αυτό του Αγίου Νεκταρίου ανεγέρθηκε χάρη στις προσπάθειες του Πατρός Σταύρου και των ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν και έγιναν συμμέτοχοι στο ευλαβικό του όραμα να ανεγερθεί ένας ναός προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου. Και σήμερα βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε τον αγιασμό των θυρανιξίων. Όπου ανοίγουν εκκλησίες και σχολιά, έχουμε μία ελπίδα περισσότερη για το αύριο. Είναι άξιος ο πατέρας και όλοι όσοι συνέδραμαν το έργο του για να έχουμε αυτή την μέρα γιορτής, τα θυρανίξια αυτού του ιερού ναού, που εύχομαι ο Άγιος να φυλά όλους τους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής και όλο τον κόσμο. Και με τις νουθεσίες που θα παίρνουν οι πιστοί σε αυτόν τον ναό, να έχουν καλύτερες ημέρες σε όλη τους τη ζωή. Κύριε Βουλευτά, βλέπουμε άλλη μια εκκλησία ανοίγει στο νομό μας, παρόλη την κρίση που υπάρχει. Ναι, η πίστη δεν έχει κρίση. Αν έχει κρίση η πίστη, τότε μάλλον οδεύουμε αλλού. Και είναι αυτή που μας κρατάει και πάντα αυτό συνέβαινε. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας έγιναν τα θυρανίξια εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, μία προσπάθεια του ιερέα του κυρίου Παπαδόπουλου Σταύρου που είναι πάρα πολύ αξιέπαινη, μία προσπάθεια η οποία εδώ στις ακριτικές περιοχές δίνει ένα άλλο μήνυμα αισιοδοξίας, θρησκευτικής ευλάβειας και αγάπης, και το Εκκλησίας μου έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια με πολλή διάθεση και είδατε πόσο σημαντικά αποτελέσματα υπάρχουν αλλά και πόσο αξιόλογες αγιογραφίες έχουν γίνει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τον κύριο Αθανασίου. Χαίρομαι πραγματικά και εμείς θα είμαστε κοντά να στηρίξουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Παπασταύρο, είδαμε σήμερα ότι ένα όνειρο ζωής θα λέγαμε μετά από το 2008 έγινε πραγματικότητα σήμερα με τα θυρανίξια του Αγίου Νεκταρίου. Ύστερα από 5 χρόνια και 20 μέρες περίπου έγινε τα θυρανίξια του Ναού του Αγίου Νεκταρίου, που ήταν πράγματι όνειρο ζωής, ήταν κατάθεση ψυχής πραγματικά. Και ευχαριστώ τον Θεό πρώτα και τον Άγιο που με στήριξε και όλους αυτούς επώνυμους και ανώνυμους από Κύπρο, να αναφέρω. Βεβαίως. Από Κύπρο, από Ρέθυμνο, από Κάστρο Ηλίας, από Μυρσίνη Αχαΐας, από Αττική, από Πύλιο, από Λάρισα, από Κατερίνη κυρίως, από τα Γενιτσά, από την Ποντοϊράκλη Σερών, από Θεσσαλονίκη, από Καβάλα, από Δράμα, από τα χωριά της αρχαιρετικής μας περιφέρειας. Πανελλαδικά δηλαδή. Βοήθησα, είναι όλοι ήσαν γνωστοί φίλοι και πρώην συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί κλπ. Στους οποίους απευθύνθηκα κατά καιρούς, όχι ζητώντας ελεημοσύνη, αλλά ανακοινώνοντας τι κάνω εδώ. Και έφθαιναν τα εμβάσματά τους,
λίγα-λίγα και από το υστέρημά τους. Κανένας από αυτούς από το πλεόνασμά του δεν έδωσε, αλλά από το υστέρημα και αυτό έχει αξία, αγαπητέ Γιάννη. Πέραν αυτού, δεν μπορώ να λησμονήσω και κάποιους που με βοήθησαν και από εδώ, χωρίς να με ξέρουν. Παράδειγμα, ο κύριος Ταΐρης εδώ έδωσε όλες τις πλάκες αυτές που βλέπετε που κάναμε την πλακόστρωση γύρω από το ναό και το διάδρομο μέχρι τη μεταμόρφωση Σωτήρος. Ο κύριος Παυλίδης μου έδωσε όλα τα μάρμαρα δωρεάν και μου έστειλε και 1.000 ευρώ για το ναό, χωρίς να το ξέρω, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω και τους ευχαριστώ θερμά. Επίσης, τον προηγούμενο ιερέα της Ψιλιράχης, τον πατέρα Δημήτριο, ο οποίος στις καθημερινές έβγαζε το ράσο και δούλευε στο Μαρμαράδικο για να ζήσει την οικογένειά του και τις γιορτές και τις Κυριακές ήταν στο ιερό. Δούλευε εδώ. Δούλευε στο Μαρμαράδικο στην Οικίσιανη. Και εκείνος μου έδωσε μάρμαρα. Και τόσοι άλλοι, άλλους τσιμέντα, άλλους τούβλα, τα κεραμίδια τα έδωσε ο Λευτέρης Ευμυρίδης, να είναι καλά, θα με δει, θα με ακούσει, τον ευχαριστώ θερμά